απαιτούμε να εφαρμοστεί η συλλογική σύμβαση εργασίας που έχει υπογραφεί από τους εργοδότες, αλλά δεν εφαρμόζεται σε κανένα κατάστημα, ούτε στα καταστήματα που οι ίδιοι οι εργοδότες έχουν, προκειμένου να υπάρχουν συγκροτημένα δικαιώματα για τους εργαζόμενους, να υπάρχουν διαχωρισμένες ειδικότητες, μισθοί αξιοπρεπείς, για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Καταθέσαμε η αντιπροσωπεία του συνδικάτου τα αιτήματα που αφορούν τη σημερινή κινητοποίηση, τα διαχρονικά αιτήματα δηλαδή των εργαζομένων στον τομέα των εστιατορίων, των καφετεριών, των catering, που κατά κύριο λόγο αφορούν την εφαρμογή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης, τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται στους χώρους δουλειάς, με κύρια την προστασία των συναντέχων των διανομέων, την εξασφάλιση από την εργοδοσία όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, το εταιρικό μηχανάκι και τα υπόλοιπα. Παλεύουμε για μέτρα προστασίας για τους διανομείς, τους συναδέλφους μας τους διανομείς, που κάθε μέρα βρίσκονται, η ζωή τους τίθεται σε κίνδυνο, τα έξοδα γιατί η συντήρηση είναι δικά τους, αφορούν τους ίδιους δηλαδή, ούτε καν επιβαρύνουν τους εργοδότες, με αποτέλεσμα και πολλά, και λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας τους, πολλά εργατικά ατυχήματα να έχουν γίνει και το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα λένε ότι δεν υπάρχει ρευστότητα και ζητάνε ακόμα περισσότερα. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ από τη συνάντηση δεσμεύτηκε, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για τις επόμενες κινητοποιήσεις μας, ότι η ΓΕΣΕΒΕ και η Ομοσπονδία των Εστιατόρων είναι στην κατεύθυνση της στήριξης του αιτήματος για την υποχρεωτική εφαρμογή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης. Αυτό βέβαια πρέπει να το δούμε και στην πράξη, γιατί κανένα σήμερα εστιατόριο, καμία επιχείρηση επισυντισμού δεν εφαρμόζει αυτήν την κλαδική συλλογική σύμβαση. Έτσι κι αλλιώς οι εργαζόμενοι πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, πρέπει να οργανωθούμε, πρέπει να παλέψουμε μαζί με όλες τις ειδικότητες, όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα είναι διανομέας, μάγειρας, ψύστης, σερβιτόρος, σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε περιοχή, ούτως ώστε να επιβάλλουμε την εφαρμογή της στην πράξη απέναντι στην εργοδοσία και την κυβέρνηση. Όλα αυτά που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού, στον κλάδο του επισητισμού, τα εξαήμερα, τα δεκάωρα, η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα ετοιμάζεται να τα καταθέσει σε νόμο, σε νομοσχέδιο, και καλούμε σε επαγρύπνηση τους εργαζόμενους, καλούμε να συμμετέχουν στο συνδικάτο, γιατί φαίνεται πραγματικά ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτός του αγώνα, με τη συλλογική διεκδίκηση, με τη συλλογική οργάνωση και δράση, ότι μπορούμε να βάλουμε, βάζοντας μπροστά μας τις ανάγκες, να έχουμε αποτελέσματα στους αγώνες μας. Η κινητοποίηση του συνδικάτου και μάλιστα αυτή που ετοιμάζουμε στις 2 του Νοέμβρη με απεργία 24 ώρες, είναι αυτές που μπορούν να πυροδοτήσουν ακόμα πιο μαζικούς αγώνες στον κλάδο μας, μαζί και με τους υπόλοιπους κλάδους, ούτως ώστε οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που υπογράφονται κάτω από τους αγώνες και την πίεση των εργαζομένων να είναι υποχρεωτικές για όλους τους εργοδότες και να εξασφαλίζουν σύγχρονα δικαιώματα όπως εμείς τα διεκδικούμε, ούτως ώστε να έχουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια.